Δεκάδες άπορες οικογένειες θα εξυπηρετούνται από το Κέντρο Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας που δημιουργήθηκαν από τον Όμιλο για την UNESCO Πυρός και Νήσων σε συνεργασία με τους Δήμους Κερατσινίου, Τραπετσόνας και Περάματος και με συγχρηματοδότηση του προγράμματος ΕΣΠΑ. Τα εγγένεια πραγματοποίησε η πρέσβης καλής θελήσεως της UNESCO, κυρία Μαριάννα Βαρδινογιάννη, και τον αγιασμό τέλεσε ο Μητροπολίτης Νικαίας Αλέξιος. Μια σημαντική κίνηση για την ανακούφιση των συμπολιτών μας που έχουν ανάγκη έγινε με τη δημιουργία του Κέντρου των Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας που εγκαινιάστηκε στο Κερατσίνι και δημιουργήθηκε από τον Όμιλο για την UNESCO Νομού Πειραιός και Νήσων. Μια κίνηση που αποτελεί παράδειγμα για αντίστοιχες πρωτοβουλίες. Τον αγιασμό έκανε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Νικαίας Αλέξιος και τα εγγένεια η πρέσβης καλής θελήσεως της UNESCO, κυρία Μαριάννα Βαρδινογιάννη. Έχουμε δίπλα μας σε αυτή την προσπάθεια, στον κύκλο ζωής, τον Δήμαρχο της πόλης και βέβαια σε αυτή τη γενική προσπάθεια έχουμε τον καλό μας άγγελο, τη Μαριάννα τη Βαρδινογιάννη, την Εράιδα μας, που μας δίνει δύναμη με την ευχή της, μας δίνει κουράγιο και είναι πάντα δίπλα μας σε αυτή την πολύ δύσκολη προσπάθεια, σε μια δύσκολη και γκρίζα εποχή. Συγκινημένη η κυρία Μαριάννα Βαρδινογιάννη τόνισε την ανάγκη να σταθούμε όλοι κοντά στους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη σε αυτή τη δύσκολη για τη χώρα μας περίοδο και επένεσε το έργο για την πρωτοβουλία του Ομίλου UNESCO Πειραιός και Νήσων. Στην κοινωνική προσφορά, ο χρόνος είναι πολύτιμος. Πρέπει να είμαστε άνθρωποι των έργων και όχι των λόγων. Και αυτό άλλωστε υπήρχε και για μένα ο γνώμονας στη ζωή μου. Οι δομές του κέντρου που δημιουργήθηκαν από τον Όμιλο για την UNESCO Πειραιός και Νήσων σε συνεργασία με τους Δήμους Κερατσινίου, Τραπετσόνας και Περάματος προσφέρουν φαγητό, φάρμακα, τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια, βιβλία και άλλα είδη πρώτης ανάγκης. Δεν μας αρκεί να δώσουμε ένα πιάτο φαΐ σε αυτούς που το έχουν ανάγκη. Δεν μας αρκεί να τους δώσουμε ένα καθαρό ρούχο. Αυτό που θέλουμε και είναι ο βασικός μας στόχος είναι να τους δώσουμε την ελπίδα για ζωή. Να βγουν από αυτή τη μιζέρια που τους έχει οδηγήσει η φτώχεια και η κρίση. Και αυτό θα το ξεκινήσουμε μέσα από τα παιδιά. Τα παιδιά θα είναι το ελαττήριο που θα απογειώσουν την οικογένεια αυτή. Το χειρότερο που θα μπορούσαμε να τους κάνουμε να τους μονιμοποιήσουμε σαν φτωχούς. Όμως θα σταματήσω στα παιδιά, γιατί πιστεύω ότι είναι το μέλλον του κόσμου και εγώ προσωπικά θα ήθελα να συμβάλλω ουσιαστικά ό,τι έχει σχέση με τα παιδιά, να τα βοηθήσουμε στη συμμόρφωσή τους, στην εξέλιξή τους, στην εκπαίδευσή τους και γενικά ό,τι θα είναι ένα έναυσμα θετικό για τους γονείς να πάρουν κουράγιο κι αυτοί, γιατί εμείς πάντα εξαρτώμαστε από τα παιδιά μας. Οι καλεσμένοι ξαναγήθηκαν στους χώρους του κέντρου, ενώ η κυρία Βαρδινογιάννη μοίρασε δώρα στα μικρά παιδιά για τη νέα σχολική χρονιά. Παρόν στην εκδήλωση ήταν ο Δήμαρχος Κερατσινίου Τραπετσόνας, ο οποίος υποσχέθηκε να ενισχύσει την προσπάθεια. Μέσα σε αυτή τη δύσκολη οικονομική κατάσταση, μέσα σε αυτή την οικονομική και κοινωνική κρίση, πολιτιστική κρίση αξιών, πραγματικά δεν πρέπει να απαντάμε με λόγια. Πρέπει να απαντάμε με έργα.